και θα φύγουμε από τα όρια της Κρήτης, από τα σύνορα της Ελλάδας και θα πάμε στην Ολλανδία, εκεί όπου ζει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος δημοσιογραφίας, σωστά, Γιάννη Σικιανάκη. Σωστά, σωστά. Κάνω μεταπτυχιακό πάνω στα media και στις business. Ακριβώς. Οπότε έχει αρκετή συνάφεια. Σε ποια πόλη είσαι στην Ολλανδία? Είμαι στο Ρότερνταμ αυτή τη στιγμή. Ακούω βροχή. Έχει αρκετή βροχή, η αλήθεια είναι, σήμερα. Και πολύ διαφορετικός ο καιρός από ό,τι είχαμε συνηθίσει την προηγούμενη εβδομάδα. Να πάρουμε μια γεύση. Γυρίζεις λίγο την κάμερα. Για να δούμε λίγο. Μάλιστα. Είναι συννεφιασμένος και βροχερός ο καιρός. Αρκετά. Η ψυχολογία επηρεάζεται? Αυτό πιστεύω ότι εξαρτάται και από τον άνθρωπο. Εγώ δηλαδή μου αρέσει και η βροχή, οπότε δεν μπορώ να πω ότι επηρεάζεται. Βέβαια είναι και λίγος ο καιρός που έχω έρθει. Οπότε θεωρώ ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν δηλαδή επηρεάζεται η ψυχολογία. Η ψυχολογία τώρα ενός κριτικού που έχει μάθει να ζει μέσα στον ήλιο, βλέποντας θάλασσα. Αυτό λέω, αν σε επηρεάζει. Η αλήθεια είναι σίγουρα, γιατί εντάξει, μου έχει λείψει και ο τόπος μου. Αλλά πιστεύω ότι θα συνηθίσουμε και εδώ πέρα. Είμαι αισιόδοξος δηλαδή. Σε κάθε έτσι σύνδεση που έχω με ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό και έχουν καταγωγή από την Κρήτη, τους ρωτώ πώς πάνε εκεί τα μέτρα στην πόλη που βρίσκονται. Πανδημία, κορονοϊός, προσέχουν οι Ολλανδοί? Λοιπόν, εδώ πέρα η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική συγκριτικά με την Ελλάδα. Τα μέτρα είναι τελείως διαφορετικά. Η μάσκα είναι υποχρεωτική μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο πανεπιστήμιο τώρα επίσης δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα. Κάποια μαθήματα είναι online, κάποια είναι on campus, δηλαδή μέσα στη σχολή. Και επίσης, αν θέλω να πάω σε κάποια καφετέρια, σε κάποιο μπαρ, πρέπει να γράψω το όνομά μου και κάποια έτσι στοιχεία. Ωστόσο, επειδή τα κρούσματα αυξάνονται, δηλαδή σήμερα είχαμε 2.700, τα μέτρα νομίζω ότι θα αυξηθούν και αυτά. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα. 2.700, ναι. Είπες. 2.700 ναι. Κρούσματα μέσα σε μία μέρα. Ναι. Η χρήση της μάσκας... Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για να σας δώσω καταλάβετε, εγώ επειδή είχα τη συνήθεια να φοράω μάσκα στα σούπερ μάρκετ, φοράω και εδώ πέρα μάσκα στα σούπερ μάρκετ και όλοι οι Ολλανδοί βέβαια με κοιτάνε περίεργα. Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Αυτό το μέτρο το έχω διατηρήσει και από μόνος μου εδώ πέρα. Μάλιστα, το καλοκαίρι βρέθηκε στην Κρήτη? Ναι, βέβαια. Ήρθες από Ολλανδία και κατέβηκες Κρήτη? Όχι, εγώ μόλις ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου. Δεν ήσουν και επέστρεψες? Όχι, όμως ήταν η αδερφή μου εδώ πέρα που μένουμε μαζί. Οπότε είναι τελείως διαφορετική η ζωή όμως, γιατί μπορώ να συγκρίνω. Η ζωή γενικότερα και η καθημερινότητα σ' αρέσει? Ναι, αρκετά, μπορώ να πω αρκετά. Οπότε σκέφτεσαι να παραμείνεις στο εξωτερικό? Αυτό δεν ξέρω πώς θα εξαρτηθεί, γιατί εντάξει, έχω και μεγάλη έτσι αγάπη και στον τόπο μου και στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα καθόλου. Μάλιστα. Ένα αισιόδοξο μήνυμα που μπορείς να στείλεις από την Ολλανδία στην Κρήτη, στην οικογένειά σου, σε όσους σε ακούν, ποιο είναι? Λοιπόν, να παραμείνουμε αισιόδοξοι, τα πράγματα θα φτιάξουν. Λίγο υπομονή, εάν τηρούμε τα μέτρα της κάθε κυβέρνησης, πιστεύω ότι θα πάμε καλά και ότι θα περάσουμε όλη αυτή την κατάσταση, η οποία είναι τελείως πρωτοφανής. Και να δώσω χαιρετίσματα και στους δικούς μου και στη γιαγιά μου και να της πω ότι προσέχουμε πολύ. Και έχει και χαιρετίσματα και τη Στέλλα, την αδερφή μου. Τέλεια. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα πλάνο να πάρουμε εικόνα. Εννοείται. Και βάζουμε και το μουσικό χαλί για να μπει η Μαρία Πετρούτσου μέσα. Για να δούμε λίγο Άμστερνταμ. Βροχερό Άμστερνταμ. Η εκπομπή Κρήτη σήμερα ταξιδεύει στο Άμστερνταμ. Ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις του κόσμου αυτό το διάστημα με Κρήτες οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό για τους δικούς τους λόγους. Οι περισσότεροι πάντως, Μαρία, τονίζουν ότι επιθυμούν να επιστρέψουν.